Ο κύριος Αναστάσιος Γιολής είναι αντιπεριφερειάρχης Κορυφαίας. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε. Ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι θέμα οικονομικής, είναι θέμα επιβίωσης για αυτούς τους ανθρώπους, το να προστατευθούν και να μπορέσει το πράγμα να ελεγχθεί. Καταρχάς έχουμε μείνει στο ένα κρούσμα, δεν υπάρχει άλλο εντοπισμένο, έτσι δεν είναι? Να σας πω κάτι, σας παρακαλώ. Ναι. Και να αναφερθώ λίγο στο προηγούμενο θέμα, 10 δευτερόλεπτα. Πιο, να σας πω έτσι, πιο απ' όλα. Με τον τουρισμό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Εδώ έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα και γίνεται ανοιχτή συζήτηση. Έχει ακριβώς, κύριε Μάγη, γιατί έχω την ευκαιρία και είμαι με την κόρη καθοδόν για ορεινή Κορυνθία να συνομιλήσουμε πάλι με κτηνοτρόφους, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους. Είναι όλοι αναστατωμένοι, το καταλαβαίνετε. Βέβαια. Ας κρατήσουμε τα θετικά της νέας γενιάς, και εσείς νέος άνθρωπος είσαστε, αλλά η κόρη για παράδειγμα που την έχω δίπλα μου καλοκαιρινές διακοπές και ανεβαίνουμε μαζί μου, κάνει παρέα και είναι τρίτη γυμνασίου, μου λέει μπαμπά, ο κύριος πολύ καλά τα λένε και οι μελέτες δεν το συζητάνε, αλλά εγώ μου λέει βλέπω κάθε χρόνο και ξεπετάνε καινούργια διαμερίσματα, καινούργια ξενοδοχεία, καινούργιες υπηρεσίες, δεν είμαστε σερβιτόροι, έτσι. Τους λέω, θα σας εξηγήσω μετά. Έτσι απλά σου καταθέτω πώς το σκέφτηκε. Ότι ναι, βλέπει τουρισμό, βλέπει τουριστικές μονάδες, βλέπει κόσμο και καλλιεργημένο κόσμο που αφοσιώνεται στον τουρισμό και νομίζω ότι ας μην γκρινιάζουμε, ο τουρισμός έχει να δώσει πολλά στην οικονομία της πατρίδας ναι, μας και νομίζω ότι είχαμε χάσει με την αβεβαιότητα, την πολιτική, την οικονομική πολλά χρόνια από αυτόν τον κλάδο. Ναι. Οπότε ας σκεφτούν προφανώς όσοι διοικούν, όσοι είμαστε στο τιμόνι της χώρας και η κυβέρνηση και πώς θα αναπτύξουμε και άλλα παραγωγικά μοντέλα, αλλά νομίζω ότι ο τουρισμός δίνει καλούς μισθούς και δίνει μεγαλώνει το κεφάλαιο και τη δυναμική της χώρας μας. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο θέμα. Μία μόνο παρατήρηση προς άρση παρεξηγήσεων. Ναι. Κάποιες φορές χρησιμοποιούμε ένα δεικτικό σχόλιο από αυτά που κάνουμε στην καθομιλουμένη για να προσπαθήσουμε να δώσουμε έμφαση σε αυτό που λέμε. Οι σερβιτόροι της Ευρώπης, αυτό που λέμε, δεν το χρησιμοποίησα για να προσβάλλω κάποιον, το χρησιμοποίησα για να δώσω έμφαση στο ότι δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη η οικονομία. Στη συνέχεια θα πω και τις παρατηρήσεις των οικονομολόγων, αυτών των κορυφαίων οικονομολόγων, που προσπαθούν να περάσουν αυτό το μήνυμα, ότι αυτό το πράγμα έχει κάποιο όριο. Η Ελλάδα πρέπει να μπει στο ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει να μπει στη μεταποίηση, πρέπει να μπει στην εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων που έχουν υψηλή προσθετική ακόμα και σε αυτούς τους τομείς. Από τη μια λένε ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτά σε σχέση με την Ευρώπη, από την άλλη ο υπερτουρισμός θα αρχίσει να λειτουργεί εις βάρος μας με την αλλίωση του τοπίου. Βλέπετε, τα βλέπετε αυτά τα φαινόμενα. Οπότε πρέπει ένα εργατικό δυναμικό από τον τουρισμό να μετακινηθεί εκεί όπου οδεύει ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό ήθελα να πω και το... Και να πείτε. Επειδή την έχω δίπλα μου, ναι, κατέθεσα το σχόλιο ενός παιδιού τρίτης γυμνασίου που βλέπει ότι η οικονομία ναι, ανθεί, που βλέπει ότι υπάρχουν, όχι rooms to let όπως ήταν πριν, αλλά ωραίες μονάδες, συνεχώς αυξάνονται αυτές οι μονάδες και πάει καλλιεργημένος και μορφωμένος κόσμος να δουλέψει. Αλλά να περάσουμε ναι, το ναι, θέμα που με πήρατε. Μεγάλο πρόβλημα και εκεί πρέπει να σταθούμε είναι τα εργατικά χέρια. Όπως λέω εγώ κατ' επανάληψη σαν Αναστάσιος Γιολής, γιατρός χρόνια στο Ιπποκράτειο, χρόνια στο νοσοκομείο Κορίνθου και τώρα αντιπεριφερειάρχης από το 2019, λείπουν χέρια από την Ελλάδα μας. Είτε για καλό ποιοτικό τουρισμό, καλές υπηρεσίες, είτε για την κτηνοτροφία, είτε για τον αγροτικό τομέα, γιατί εγώ έχω τη χαρά να έχω αυτούς τους τρεις δυνατούς τομείς. Και ωραία ξενοδοχεία, καλές υπηρεσίες πεντάστερα στον ομό Κορυνθίας, με τα τρίκαλα, με τα πανέμορφα τρίκαλα Κορυνθίας, το χιονοδρομικό, το Λουτράκι, με τα ωραία του ξενοδοχεία πεντάστερα. Λοιπόν, και άλλες περιοχές, το Βραχάτι, τα Λουτρά ωραία Σελένης, ο Κόρφος προς Επίδαυρο. Λοιπόν, λείπουν εργατικά χέρια και εκεί πρέπει να σταθούμε. Είμαστε μικρή χώρα
να τσακωνόμαστε. Είμαστε μικρή χώρα και θέλουμε πολλά εργατικά χέρια για να βγει και ο πρωτογενής τομέας που πρέπει να στηριχτεί η πατρίδα μας. Στους πολέμους, τα χωριά, ο αγροτικός κόσμος κράτησε την κοινωνία, κράτησε να μην φύγουν ασθένειες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε στην κτηνοτροφία. Συμφωνώ απολύτως. Και έχουμε πλήγμα αυτή τη στιγμή. Πρέπει τα Υπουργεία να σκεφτούν και ο Πρωθυπουργός να σκεφτεί πώς θα φέρουμε εργατικά χέρια και πώς θα δώσουμε κίνητρα στα παιδιά και να μην ερημώσουν τα χωριά, γιατί δυστυχώς αφήνουν τα χτήματά τους. Κλήρος λένε ότι είναι μικρός, αλλά υπάρχει κλήρος. Τα ορεινά της Κορινθίας, εδώ τώρα που έχουμε τη ζημιά προς τον Δήμο, ο Δήμος Σικιονίων, πολλά χιλιάδες στρέμματα καλλιέργητα. Πρέπει να βρεθεί λύση να δοθούν για να μείνουν στα χωριά τα παιδιά κίνητρα. Μπορεί να είμαστε μια ώρα, μια μισή από την Αθήνα, αλλά θέλει κίνητρα το παιδί να μείνει. Να βοηθηθεί, να μπει στην τράπεζα, να βρεθούν τρόποι για να πάρει τα 100 στρέμματα, να τα νοικιάσει, τα 200, τα 300. Υπάρχουν, να μην πάει σε ένα σούπερ μάρκετ στην Κόρινθο να δουλέψει για 700 ευρώ. Να σας πω, στην Αθήνα να πάει να δουλέψει για 1000 ευρώ. Να σας πω, δεν είναι κακό να πάει να δουλέψει οπουδήποτε. Είναι απολύτως σεβαστή κάθε επιλογή και μπράβο στο κάθε παιδί που επιλέγει να δουλέψει είτε στο σούπερ μάρκετ είτε από αλλού. Εγώ το σέβομαι απολύτως. Απλά είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που το κάθε παιδί να μπορέσει αυτό που ονειρεύεται, αυτό που θέλει, να το πάει και λίγο παρακάτω. Δηλαδή, όχι αυτό που απλά έκαναν οι γονείς του, να το τρέξει και λίγο. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, να το αναπτύξει, να το πάει πιο πέρα. Θέλω λίγο για το θέμα τώρα της, αυτό που ενδιαφέρει ειδικά τους κτηνοτρόφους. Υπάρχει κάτι νέο? Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες, στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, γιατί πραγματικά έχω στελέχη και είμαι περήφανος και σας το λέω έτσι, σας το μεταφέρω, που ακαριέα στο παρά 5 προλάβανε πολύ δυσάρεστα γεγονότα. Είναι απάνω κατά πάνω, οι δημόσιοι πάλι, και αυτό θέλω να τους ξανασυγχαρώ, και παρακολουθούν το φαινόμενο. Έχουν την πληροφορία από τα ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κάναμε σύσκεψη την Παρασκευή το βράδυ με τον Γιώργο το Στρατάκο, έναν επιστήμονα, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, πολύ δυνατό, θέλω να το πω πολύ δυνατό. Τα λένε τα βιβλία, τα λένε οι οδηγίες, ακούμε τους κτηνοτρόφους και νομίζω, όπως λέει ο Περιφερειάρχης, εμείς καθόμαστε ένα μέτρο πίσω. Έχουμε την αστυνομία σύμμαχο ώστε να τηρηθούν πολύ ευλαβικά οι ζώνες από των τριών, η μία ζώνη μέχρι 3 χιλιόμετρα, η άλλη ζώνη μέχρι 10 χιλιόμετρα, ώστε να μην γίνει καμία μετακίνηση, καμία διασπορά τις λέγοντες ζώνες επιτήρησης, ώστε να μαντρωθεί το φαινόμενο και να μην έχουμε άλλη εξάπλωση. Να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας κίνδυνος για τη μετάδοση, για τη δημόσια υγεία, δεν μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο, αλλά μόνο από αμνοερήφια σε αμνοερήφια, ούτε σε άλλα ζώα, κότες ή άλλα κατηγορία. Ναι. Οπότε να ξέρουν ότι εδώ στην Κορινθία θα γίνει, κάνουν οι υπάλληλοι σωστά τη δουλειά τους, έχουμε τη συνδρομή με εντολή του Δημήτρη του Πτωχού, του Πελοποννήσου. Καταφθάνουν, ήδη έχουν έρθει από τη Μεσσηνία, από τη Λακωνία, από την Αργολίδα, από την Αρκαδία και άλλα στελέχη κτηνιατρικών υπηρεσιών. Μαζί θα έχουν την τεχνογνωσία και θα παίρνουμε δείγματα από πολλά άλλα, έτσι, ναι, άλλους, ώστε να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο, να μην εξαπλωθεί, να μην υπάρχει και κάποιος άλλος στάβλος, που τουλάχιστον εγώ για την οικονομία της Κορινθίας και όχι μόνο, θα ήθελα, μακάρι να είναι μόνο αυτές οι δύο περιπτώσεις. Δύο σε δύο μονάδες ή δύο κρούσματα? Όχι, δύο μονάδες. Σε δύο μονάδες στην ορεινή Κορινθία έχουν εντοπιστεί, ας πούμε, αυτά. Ναι. Αυτά τώρα, κύριε Ντολή. Στη μία θαύτηκαν έτσι, ναι, σε πρώτη. Κάηκαν,
Ωραία. Και από εκεί και πέρα, ναι. Τώρα έχουμε το άλλο εργοστάσιο. Είστε σε φάση τώρα βέβαια της διερεύνησης όλου του πράγματος, αλλά αυτά το πώς βρέθηκαν εκεί έχετε καταλάβει? Δηλαδή ήρθαν κατευθείαν απ' έξω, ήρθαν από τη Θεσσαλία, από κάποιες μονάδες που είχαν κρούσματα? Πώς εμφανίστηκαν, ξέρετε? Θα μου επιτρέψεις, αυτή είναι η αλήθεια, έτσι, αλλά να κρατήσω έτσι το... τη σεμνότητα να κάνουν το δουλειά του στο Υπουργείο. Όχι, θέλω να πω, η αλήθεια είναι ότι ήρθαν από τη Θεσσαλία. Ναι. Προφανώς και δεν είναι δικό μας θέμα κορινθιακό. Ναι, ναι. Το Υπουργείο ξέρει, οι υπηρεσίες ξέρουν τη διαδρομή, οπότε πρέπει να κρατήσουμε και εμείς την χεμίδια. Προφανώς. Γιατί κάποιοι συμπολίτες μας δεν πήγαν με τον νόμο. Και αυτό που λέω, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Πρωτογός, και εγώ συνεχώς από την ώρα που έχω αναλάβει, τηρούμε ευλαβικά τον νόμο και τις οδηγίες των γιατρών, των συναδέλφων μου κτηνιάτρων. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη ζεστή συνομιλία που είχαμε. Το δεύτερο που ήθελα να σας πω είναι να μεταφέρετε τις ευχές μου στην κόρη σας για να κάνει το κορίτσι ό,τι ονειρεύεται στη ζωή του. Και τρίτον, θέλω να σας... να σας καλέσω όποτε έρθετε εδώ στην Αθήνα να τα πούμε και από το στούντιο. Βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, να είστε καλά, να είστε καλά. Έχετε λοιπόν από παιδική φωνούλα την καλημέρα και την καλή εβδομάδα. Πιο όμορφη. Καλό δρόμο να έχετε, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ήσυχος ο κόσμος ότι οι δημόσιοι λειτουργοί κάνουν, προλαμβάνουν παρά θεραπεύουν. Έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους. Για να μην υπάρξει κανένα. Ξέρετε τι, εγώ είμαι σίγουρος και ακούγεστε άνθρωπος με υπευθυνότητα και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Φτωχός, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Στο μυαλό μου έχω τον κτηνοτρόφο που αυτή τη στιγμή αγωνιά για την επόμενη μέρα. Αυτό έχω στο μυαλό μου, γιατί αυτός ο άνθρωπος, εάν του τύχει κάτι, βρίσκεται ξεκρέμαστος. Δηλαδή, όσο και αν η πολιτεία πέσει πάνω του, αντιλαμβάνεστε τι είναι να χάνει το κοπάδι του. Δηλαδή, είναι τρομερή ζημιά. Αυτό σκέφτομαι. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι, αλλά ίσως αυτή η δύσκολη στιγμή για τη χώρα ξυπνήσει αντανακλαστικά και το πάρει προσωπικά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, που του το ζητάω μέσα από την εκπομπή σου, να πάρει δραστικά μέτρα για την ανευθυνότητα κάποιων, προσέξτε τι λέω, και μετά να ακολουθήσει ένα άλλο μοντέλο παραγωγής κτηνοτροφίας και να βοηθήσουμε τον αγροτικό κόσμο να κάτσει στα χωριά του. Ήρθε η ώρα να βγει ένα παραγωγικό μοντέλο καλύτερο για την κτηνοτροφία και τον αγροτικό κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Γιολί. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.